Στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, έχουμε κάλεσμα για συγκέντρωση στο ΑΠΙΘΙΤΑ ενάντια στην παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια και θα μας ενημερώσει ο Άρης Κουτσιούκης. Άρη. Λίνα, καλό μεσημέρι. Πρώτα απ' όλα, να σας δείξουμε με τη βοήθεια του Δημήτρη Αλεξάκη πως οι φθορές στα Τουρνικέ που είχαν προκληθεί τις προηγούμενες ημέρες έχουν αποκατασταθεί και από σήμερα είναι και πάλι λειτουργικά. Θυμίζω ότι προχθές άγνωστοι τις είχαν προκαλέσει αυτές τις φθορές με πέτρες μετά από διαμαρτυρία φοιτητών. Διαμαρτυρία είχαμε όμως και πριν από λίγο, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις των φοιτητών κατά της αστυνομικής παρουσίας στα πανεπιστήμια. Πριν από λίγο, λοιπόν, είχαμε νέα συγκέντρωση έξω από το κτίριο της Βρετανίας. Μάλιστα, όταν έφτασαν εδώ, οι φοιτητές βρήκαν μπροστά τους δημιουργίες των ΜΑΤ. Τη ΣΥΜΕΤ αλλά και αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, πιθανότατα και λόγω των φθορών που προκλήθηκαν προχθές στα συγκεκριμένα τουρνικέ, τα οποία πλέον λειτουργούν και πάλι κανονικά. Να σας πω πως οι φοιτητές είχαν πανό, φώναξαν συνθήματα. Αντιπροσωπεία τους, μάλιστα, όπως είπαν, συναντήθηκε και με αντιπρίτανη, ο οποίος, όπως πάντα λένε οι φοιτητές, τους ανέφερε ότι συνενεί η Βρετανική Αρχή στην παρουσία της αστυνομίας στα πανεπιστήμια. Βέβαια, νωρίτερα, ο πρίτανης του ΑΠΙΘΙΤΑ, ο κ. Παπαϊωάννου, μιλώντας στο Open, είχε αναφέρει πως η όποια δημοκρατική διαμαρτυρία είναι υγεία, όχι όμως και η επιβολή απόψεων από μια ψηφία.